Αυτές είναι οι εικόνες από τον αποκλεισμένο πια δρόμο που συνδέει Βελβίτσι, Δραγόλενα, Μπάλα, Βούντενη στα ορεινά του Δήμου Πατρέων. Το οδόστρωμα έπαθε βαριά καθίζηση, η προσπέλαση του δρόμου είναι επικίνδυνη, με αποτέλεσμα να πάρθει η απόφαση κλεισίματός του, αποκλείοντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Είναι μια κατολιστήσιμη περιοχή, η οποία επανελειμμένα έχει υποχωρήσει. Είχαμε κάνει διορθώσεις στο δρόμο, τον είχαμε δώσει σε πλήρη κυκλοφορία. Αυτές τις μέρες παρουσιάστηκε ένα φαινόμενο, ο οποίος δρόμος άνοιξε στα δύο, με αποτέλεσμα αναγκαστήκαμε να κλείσουμε την κυκλοφορία γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, μέχρι που να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το δρόμο. Ο πρόεδρος του Αρκτικού Διαμερίσματος είχε συνάντηση για το θέμα με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα επιληφθούν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Στο επίμαχο σημείο, πριν από 10 χρόνια, είχε σημειωθεί σοβαρή καθίζηση εξαιτίας συσσόρευσης νερού από αγωγό της ΔΕΙΑΠ. Δυστυχώς, πρότινος και μόλις έγινε εμφανές νέο ρήγμα επί του δρόμου, διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός δεν είχε απομονωθεί. Τώρα οι κάτοικοι μένουν αποκλεισμένοι από τις περιουσίες τους. Εξυπηρετεί Βελβίτσι, Δραγόλυνα, Βούντενη, Μπάλα, πρόσβαση προς Παναχαϊκό. Είναι μια περιοχή με πάνω από 3.000-4.000 κατοίκους. Το Βελβίτσι θα έχει πρόβλημα, γιατί έχει καλλιέργειες, είναι και αγρότες, οι οποίες καλλιέργειες είναι στην περιοχή προς την Δραγόλυνα που είναι αποκλεισμένη. Πρέπει να κάνουν τον κύκλο τώρα αυτή τη στιγμή. Και θα αντιμετωπίσουμε και πρόβλημα μελλοντικά στο άνοιγμα του σχολείου. Εναλλακτική διαδρομή υπάρχει μέσω των Σιχενών, ωστόσο κάτι τέτοιο συνεπάγεται μεγάλη ταλαιπωρία κυρίως για τους κατοίκους του Βελβιτσίου που έχουν περιβόλια και καλλιέργειες στη Δραγόλενα ή για τους μαθητές που με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν θα μπορούν να μετακινηθούν προς τα σχολεία τους με το λεωφορείο. Μάλιστα, η ανησυχία των κατοίκων της περιοχής εντείνεται εν ώψη του χειμώνα, αφού οι βροχές θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος ολοκληρωτικής καταστροφής.